Νομίζω ότι θα πάμε τώρα σε τηλεφωνική γραμμή, διότι νομίζω ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Διαμάντου Ρουγγέλη, πρόεδρος της Αγιάσου. Είχαμε πει και προηγουμένως ότι θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά την ενδεχόμενη κατάργηση του ταχυδρομείου στην περιοχή. Κυρία Ρουγγέλη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, κύριε Ρουγγέλη, τι γίνεται? Θα καταργήσουν το ταχυδρομείο και στην Αγιάσο? Ισχύει αυτή η πληροφορία, την έχετε κι εσείς? Εμείς χθες το τοπικό συμβούλιο μαζί με τους φορείς της Αγιάσο συνεδριάσαμε για επικείμενο κλείσιμο του ταχυδρομείου. Αυτό που αποφασίσαμε ομόφωνα είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο και ζητάμε βέβαια και την συνεργασία των υπόλοιπων όμορων χωριών, ώστε όλοι μαζί να κάνουμε μια διαμαρτυρία και να δείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες. Καθώς το κλείσιμο των ταχυδρομείων είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που απασχολεί όλη την τοπική κοινωνία, αλλά κυρίως απασχολεί το γεροντικό πληθυσμό που απαρτίζει τα χωριά. Βασικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να δοθούν άμεσες λύσεις και να μην σκεφτόμαστε συνέχεια στο πώς θα εξοικονομήσουμε και θα έχουμε μεγαλύτερα κέρδη από τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Εμείς είμαστε δίπλα στον απλοπολίτη, δίπλα στον κόσμο που μας έχει ανάγκη. Θα προβούμε σε έντονες διαμαρτυρίες και όπου άλλο χρειαστεί, σε συνεργασία και με το Δίκτυο Δήμων και Κοινοτήτων και με τους υπόλοιπους προέδρους των χωριών, έτσι ώστε να δείξουμε δυνατά ότι είμαστε αντίθετοι σε τέτοιου είδους προθέσεις να κλείσουν τα ταχυδρομεία, καθώς εξυπηρετούν ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των χωριών και είναι άμεση η ανάγκη να διατηρηθούν ανοιχτά. Μάλιστα. Κύριε Ρουγγέλη, το ταχυδρομείο της Αγιάσου εξυπηρετεί την Αγιάσου, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε, το είπατε όχι, και εσείς. Όχι, συγγνώμη να σας κάνω μια διευκρίνηση. Ναι. Το ταχυδρομείο της Αγιάσου δεν εξυπηρετεί αυτό μόνο πήγα να πω, εξυπηρετεί και τα γύρω χωριά. Συγγνώμη. Ναι, εξυπηρετεί και, φαντάζομαι. Τα γύρω όμορα χωριά, Ασώματο, Λαμπουμήλους, Κεραμιά, Ήπιο, Σικούντα. Και Σικούντα και κάτω Τρίτος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πώς θα εξυπηρετηθούν? Έχουν τη δυνατότητα λόγω της μεγάλης απόστασης να πάνε πού? Στη Μυτιλίνη, να διανύσουν 30 χιλιόμετρα και 30 να γυρίσουν 60, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν? Και μπορεί αυτός ο πληθυσμός να ανταπεξέλθει σε αυτού του είδους τις καταστάσεις? Σαφώς και όχι, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν ακόμη και έχουν ανάγκη από φροντίδα και από συνοδεία. Δεν είναι δυνατόν να πάρει ένας άνθρωπος ένα λεωφορείο και να κατεβεί και να εξυπηρετηθεί. Και τι συνοστισμός θα δημιουργηθεί στα κεντρικά ταχυδρομεία? Και να πούμε ότι και να σκεφτούν σοβαρά αυτά που έχουμε να αντιπροτείνουμε, έτσι ώστε να μην κλείσουν τα ταχυδρομεία, να διατηρηθούν αυτές οι δομές οι οποίες είναι απαραίτητες, έτσι ώστε να μπορούν τα χωριά μας να είναι λειτουργικά. Ακριβώς, και να πούμε ότι με το κλείσιμο τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, όπως είναι τα ταχυδρομεία, παλιότερα είχαμε δει το κλείσιμο των εφοριών, των τραπεζικών καταστημάτων κτλ. Όλα αυτά βοηθούν, συντείνουν σε μια κατάσταση ερημοποίησης των χωριών. Είναι έτσι, όπως το λέω. Βέβαια, όλα αυτά είναι μια κατάσταση η οποία μπαίνει μια ταφόπλακα στα χωριά. Mm-hmm. Γίνεται ως επιτοπλίστων ο κόσμος αναγκάζεται να μεταναστεύσει στις μεγάλες πόλεις, με αποτέλεσμα να συνοστίζεται εκεί ο πληθυσμός και να αποδυναμώνουν εντελώς τα χωριά και να μην υπάρχει ζωή στα χωριά. Και βασικά κάποια χωριά που έχουν μια σχετική αυξημένη επισκεψιμότητα οφείλεται είτε στα προσκυνήματα είτε σε κάτι που έχει να δει ο άλλος λόγω της παράδοσης που έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να η κυβέρνηση, το κράτος και όλοι οι υπεύθυνοι αρμόδιοι, ακόμη και αυτοί που μας εκπροσωπούν, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχοι, να σταθούν δίπλα μας και να συμπάσχουν μαζί μας, έτσι ώστε να δώσουμε όλοι μαζί μια φωνή το μεγάλο όχι στην αποδυνάμωση των χωριών μας. Μάλιστα. Κύριε Ρουγγέλη, το παρακολουθήσουμε το θέμα. Ελπίζουμε όλα αυτά να είναι απλά... Ναι. Ήθελα να σας επισημάνω ότι μέσα σε αυτό το χθεσινό συμβούλιο τα και άλλα δύο βασικά θέματα που συζητήθηκαν. Να έρθουμε σε αυτά. Ναι. Είναι η καταστροφή του Πευκοδάσου, στο οποίο βλέπουμε σιγά σιγά να εξαπλώνεται με ραγδαία
με ραγδαία εξέλιξη, δηλαδή τα πεύκα αρχίζουν να ξεραίνονται, θα πρέπει άμεσα τα Ινστιτούτα και το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και τους καθηγητές της και την δασικές υπηρεσίες να δουν αυτό το φαινόμενο και αυτό το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί, ώστε άμεσα να βρούμε τρόπους επίλυσης, ώστε να μην εξαπλωθεί όλο αυτό και έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάλι μια ίδια κατάσταση όπως πριν αρκετά χρόνια με τον Καστανιώνα. Θυμάστε τότε το έλκος με τον Καστανιώνα, το θυμόμαστε. Πόσο ταλαιπωρηθήκαμε και κατόπιν παρεμβάσεων της πολιτικής ηγεσίας και του κόσμου βρήκαμε τη λύση, εμβολιάστηκαν οι Καστανιώνες. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και σε αυτό το κομμάτι, γιατί βλέπουμε ότι εξαπλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και ίσως να μην προλάβουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει. Καθώς επίσης και έχει παρατηρηθεί κάτι αντίστοιχο και στους πρίνους. Δηλαδή οι κορυφές τους είναι κίτρινες. Θα ενδιαφερθούν λοιπόν οι αρμόδιοι, το δασαρχείο, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τα δάση μας, όλοι μαζί να καθίσουμε κάτω και να βρούμε λύσεις, γιατί είναι λύσεις για το άμεσο μέλλον μας, είναι λύσεις για το οξυγόνο μας, για τη ζωή μας, για τα παιδιά μας, για την κοινωνία μας. Είναι βασικά προβλήματα αυτά που πρέπει άμεσα να τα δούμε και άμεσα να κάνουμε κάτι, γιατί πρακτικά όλο αυτό πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα εξελιχθεί και θα έχει πολύ άσχημες συνέπειες για το περιβάλλον. Κύριε Ρουγγέλη, σε ποιες περιοχές εντοπίζετε το πρόβλημα με τα πεύκα? Κοιτάξτε, η Αγιά Σωσή έχει 32.000 στρέμματα. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη έκταση η οποία είναι... έχει προσληφθεί από αυτή την αρρώστια. Θα πρέπει να καθίσουν οι υπεύθυνοι να τα δούνε και να δούνε σε τι ποσοστό πλέον έχει εξαπλωθεί. Αφού με γυμνό μάτι εμείς διαπιστώνουμε μια τόση μεγάλη οικολογική καταστροφή, φαντάζεστε ότι στην καταμέτρηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βιαστούμε και όσο γίνεται πιο γρήγορα να βρούμε λύσεις, τα αντίστοιχα φάρμακα, τις αντίστοιχες διαδικασίες καταστροφής των ήδη προσβεβλημένων πεύκων, έτσι ώστε να μην εξαπλωθεί περισσότερο και ουσιαστικά καταστροφεί το περιβάλλον γύρω μας και κατά συνέπεια και εμείς οι ίδιοι, γιατί το οξυγόνο είναι ο βασικό συστατικό που μπορούμε να αναπνέουμε και να ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν και βλέπετε τι γίνεται τώρα και με τις πυρκαγιές στα υπόλοιπα νησιά, στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Είναι πραγματικά θλιβερό όλο αυτό που βλέπουμε. Ακριβώς. Πολύ δύσκολες καταστάσεις που βλέπετε ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε πλέον να επανέλθουμε έτσι όπως ήμασταν. Δυστυχώς όμως... είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θλιβερά γεγονότα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουμε να είμαστε πολύ περισσότερο ευαισθητοποιημένοι, να είμαστε περισσότερο οργανωμένοι, να λειτουργούν οι υπηρεσίες, να λειτουργεί το σύστημα έτσι ώστε να προφυλάσσουμε τα δάση μας και να μην έχουμε όλη αυτή την οικολογική καταστροφή. Μάλιστα. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να επισημάνω σε συνεργασία με το Δασαρχείο και την Πυροσβεστική, ότι έχει παρατηρηθεί πολλές δεξαμενές να είναι άδειες εν ώψη αυτή τη επικίνδυνη καιρική. Των καιρικών φαινομένων του κάψωνα που έχουμε και ότι θα πρέπει κάποιοι οι οποίοι είναι βοσκοί, είναι αγρότες να μην παρανομούν και αδειάζουν αυτές τις δεξαμενές, γιατί θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν να λειτουργούν από μόνοι τους, θα πρέπει να συνεργάζονται και με την Πυροσβεστική και με το Δασαρχείο και να μην παίρνουν ανεξέλεγκτα νερό από τις δεξαμενές αυτές, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι είναι άδειες και σε περίπτωση κινδύνου θα είναι πολύ αργά για μας, γιατί δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς λέμε, μιλάμε για τις δεξαμενές οι οποίες χρησιμοποιούνται για δασοπυρόσβεστη και οι οποίες γεμίζουν. Όπως είναι η δεξαμενή στον Άγιο Δημήτρη, η οποία κατά κόρον χρησιμοποιείται από τους βοσκούς για πότισμα ζώων και όλα αυτά, αλλά κάποιοι με συνειδησία τα αφήνουν ανοιχτά, τρέχει το νερό κάτω με αποτέλεσμα οι δεξαμενές να είναι άδειες. Η δεξαμενή που είναι στον προφήτη Ηλία, καθώς η κοινός που όπως λέγεται από τον κόσμο Χαβούζα, και αυτή αυτές τις ημέρες διαπιστώθηκε ότι παρόλα τις προσπάθειες της προσβεστικής να διατηρηθεί γεμάτη, διαπιστώσαμε ότι είναι πάλι άδεια, γιατί γίνεται αυτό που λέμε η κατασπατάληση από κάποιους που χρησιμοποιούν το νερό για άλλου είδους ανάγκες, με αποτέλεσμα εμείς να είμαστε αυτή τη στιγμή εκτεθειμένοι. Και θα πρέπει οι αρμόδιοι, το δασαρχείο, οι πυροσβεστικοί να κάνουν περισσότερες περιπολίες, να ελέγχονται
και να υπάρχει παιδιά και να μην υπάρχει αυτή η ατιμωρησία, κάποιοι να λογοδοτούν, διότι δεν θα εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα. Θα πρέπει να γίνουμε πιο ευσυνείδητοι, πιο σοβαροί, πιο υπεύθυνοι, γιατί ο κίνδυνος παραμονεύει και θα τον δούμε μπροστά μας. Και τα βλέπουμε μπροστά μας, κύριε Ρουγγέλη, βλέπουμε τι έγινε στη Ρόδο, πραγματικά. Βλέπουμε στα άλλα νησιά, στην Κάριστο, στην Κέρκυρα. Βλέπουμε στην Κέρκυρα, σε όλα αυτά τα νησιά, δυστυχώς, μια πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή, η οποία αμφιβάλλω θα προλάβουμε να τη δούμε εμείς τα δικά μας χρόνια, να επανέρχεται έτσι όπως ήταν σε προγενέστερη μορφή, ναι, το κάθε χρόνο. Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Λυπηρώ όλο αυτό, αλλά να μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά εμείς οι άνθρωποι τα κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει από εμείς οι ίδιοι να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι και πιο ηθικοί. Ακριβώς. Κύριε Ρουγγέλη, δεν θα σας ρωτήσω για την κίνηση στην Αγιάσου. Γνωρίζω ότι έχει πολύ κίνηση η Αγιάσου αυτές τις μέρες και περιμένετε έχει να υποδεχθείτε. Αρκετή, όχι τόσοι όσοι περιμέναμε, αλλά έχει αρκετή ένταση. Και περιμένουμε και το 15 Αύγουστο που θα υπάρχει μια ειδική προετοιμασία, φαντάζομαι, και για περισσότερες. Γιατί θα θέλαμε να εκπαιδευτούμε τον κόσμο με τις καλύτερες συνθήκες, να εξυπηρετείται ο κόσμος, να νιώθει άνετα και να περνάει καλά, να μην ταλαιπωρείται. Κάνουμε έκκληση στους επισκέπτες να μην μπαίνουν με τα αυτοκίνητα μέσα στο χωριό, διότι δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα πάρκινγκ. Να διαβάζουν τις πινακίδες και να σέβονται τον κυκλοφοριακό κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αυτά όσο πλησιάζουν οι μέρες του 15 Αυγούστου και θα έχετε περισσότερη κίνηση. Μέχρι τότε να είστε καλά και θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε προκύψει. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και το σταθμό μας που μας δίνετε την ευκαιρία να αναδείξουμε τα προβλήματά μας και να καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε εδώ, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και αυτό που προέχει είναι το καλό του τόπου μας πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζηγεωργίου.